Λάζος και ένα κορίτσι αν τα κρύα τα νερά. Κοίτα ένα κορίτσι αν τα κρύα τα νερά. Να σου πω, η Μακεδονία βγάζει. Κορίτσι αν τα κρύα τα νερά. Και ωραίες φωνές και ωραίες κοπέλες. Και κρύα νερά γενικά. Πολλά κρύα νερά. Πολλά κρύα νερά. Δέσποινα Βανδύ. Πώς φαίνεται η Δέσποινα Βανδύ? Κούκλα. Και φωνάρα. Κούκλα δεν το συζητάω. Και φωνάρα. Είναι και άλλα και φωνάρα. Βέβαια. Υπόσχεται πάρα πολλά. Να, προηγουμένως λέγαμε με τον Κοντολάζο για το πόσο εύκολο είναι μια νέος άνθρωπος να κάνει καριέρα σήμερα. Πόσο εύκολος είναι. Και να μας έλεγε τα... Όχι, μην μας τι έλεγα εγώ. Μην τις τι έλεγα εγώ, να μας πει πόσο εύκολο είναι. Πόσο εύκολο είναι. Να κάνει καριέρα. Ναι. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να πω ότι είναι εύκολο να κάνει καριέρα, είναι δύσκολο. Είναι θέμα συγκυριών. Είναι θέμα τι είσαι εσύ, τι αντιπροσωπεύεις. Σήμερα με τα μίδια και με όλα αυτά, με τον τύπο που πλέον έρχεσαι κοντά στον άνθρωπο, είναι και το τι εκπέμπεις πια, όχι μόνο πάνω στη σκηνή και πώς θα σε ακούσει κάποιος μέσα από ένα ραδιόφωνο, αλλά και στο φακό, το αν θα είσαι συμπαθητικός ή αντιπαθητικός ή ξινός, που υπάρχουν και αυτοί οι χαρακτηρισμοί στο χώρο μας. Εσύ πώς το βλέπεις αυτό πράγματα. Που λέει. Σωστά είναι. Αλλά. Σχετικά με τα ραδιόφωνα και την εικόνα των μίδια. Σωστά είναι, σωστά είναι. Το άστρο που λένε. Τα προσέχεις. Τι εσύ όλα αυτά τα χρόνια. Τι να προσέχεις. Πώς θα βγει το προφίλ σου στο. Τηλεόραση, το ραδιόφωνο, από εδώ, από εκεί, που βγαίνεις και μιλάς. Εγώ να τα προσέξω. Ναι, όχι, δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος που βάλει μου μετά την εκπομπή, ας πούμε, να δω αν βγήκε καλά ή όχι. Και πώς θα βγεις, θα βάλεις, τι θα κάνεις, καλή μόνο. Εσύ, το τι θα βάλω. Όλα. Αλλά το ήμουν πολύ όμορφο, να σκάσω, ας πούμε, τώρα να ψάχνω να βρω τη γωνία μου, επειδή βγήκα να κάνω μια συνέντευξη. Πιστεύετε ότι ένα άντρας ή μια γυναίκα κάνουν πιο εύκολα καριέρα στον χώρο του τραγουδιού? Λένε στο κύκλωμά μας ότι είναι πιο εύκολο για μια τραγουδίστρια να κάνει εύκολα καριέρα. Εγώ πιστεύω ότι είναι το ίδιο δύσκολο και το ίδιο κουράζεται και μια γυναίκα για να γίνει. Άμα δεν έχει τα απαιτούμενα προσόντα, νομίζω ότι οι δυσκολίες είναι ίσως και πιο δύσκολα για τις γυναίκες σε ορισμένες περιπτώσεις. Εσύ τι έχεις να πεις, πόσο δύσκολα ήταν. Εσύ είσαι. Δύο μέτρα γυναίκα. Εγώ, παιδιά. Σε βλέπει κανείς και του φεύγουν τα μάτια. Έλα, βρε, Άσονα. Έχεις μια φωνή εντελώς πανευρωπαϊκών. Ειδικά όταν φοράς μπλούζες. Και ειδικά όταν φοράς μπλούζες. Εντελώς πανεαμερικανικών προδιαγραφών. Έχεις μια φωνή που είναι στο εξωτερικό, θα σε είχαν αρπάξει. Δηλαδή, ο τόπος που είχες τραγουδήσει, πρέπει να το άκουσα να τραγουδάς πέρυσι στο On The Rocks, στο Ινάφι Ζινάφι, θα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Είσαι τεράστια έκθεση φωνής. Και μπορείς να τα δεις και λαϊκά και ελαφρά και μετρία και όλα. Mm-hmm. Κοίταξε να δεις, για μένα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Εγώ ξεκίνησα στη Θεσσαλονίκη σπουδάζοντας, κοιτώντας τη φιλοσοφική. Δεν είχα φιλοδοξίες να μπω σε δισκογραφικές περιπέτειες και όλα αυτά. Συνεργάστηκα με τον Βασίλη Ντοκαρά, ο οποίος έκανε εμφανίσεις τότε στην Αθήνα. Καλή, και έπαιρνε όνομα μαζί του. Θεού, ήσουν μια φοιτήτρια της φιλοσοφικής, η οποία εμφανίστηκε με τον Βασίλη Καρά. Θα μου λες ότι εμφανίστηκες με τη χοροδία το Ιτάλο, θα το καταλάβαινα. Μισό λεπτό. Αλλά με τον Βασίλη Καρά, όταν ήταν λαϊκά τα γούρια, δηλαδή μπουζούκια. Μπουζούκια, έτσι. Εγώ τότε στην Θεσσαλονίκη, κοιτώντας... Καταρχήν, κάτι πολύ βασικό. Ναι. Τελείωσε τη φιλοσοφική. Τώρα ορκίζουμε, τον Ιούνιο. Ορκίσου. Τώρα. Ορκίζομαι, ναι. Λοιπόν, εγώ ικανοποιούσα το ευλογημένο μου ψώνιο στη Θεσσαλονίκη. Μου δόθηκε ευκαιρία, φεύγοντας από μια επαρχία την Καβάλα, να βρεθώ στην Θεσσαλονίκη, να σπουδάζω και να τραγουδάω, ικανοποιώντας και το ψώνιο μου και βγάζοντας κάποια χρήματα περισσότερα που τα είχα ανάγκη τότε. Ναι. Λοιπόν, ο καλός ο Θεός μου και το άστρο μου έστειλε να συνεργαστώ ξαφνικά, εντελώς τυχαία, με τον Βασίλη Καρά, που δεν ήξερα καν ότι είμαστε και συγγενείς. Το ανακαλύψαμε μετά. Ο Βασίλης τότε τι κατέβαινε, συγγενείς, δεύτερα ξαδέρφια, όλοι μου λέγανε ότι είναι θείος μου και όλα αυτά. Δεν είμαι ανιψιά του Βασίλη που λέγανε ότι είναι η ανιψιά του Βασίλη και γι' αυτό μπήκε στη Μήνος και όλα αυτά. Κατεβαίνοντας στην Αθήνα, όπου κάνει τις παρουσιάσεις πλέον ο Βασίλης, κατεβάζει και ένα σχήμα. Πάρα πολλά παιδιά έχουν κατέβει μαζί με τον Βασίλη. Εκεί έτυχαν και με είδαν τη δεύτερη φορά που κατέβηκα στην Αθήνα. Κάποιοι, οι οποίοι είπαν μας κάνει, μετά έξανε ένας, ξέρω εγώ, ανταγωνισμός εταιριών ποιος και πού. Κατέληξα στη Μήνος γιατί θεώρησα ότι αυτή ήταν μια πολύ καλή εταιρεία για μένα. Και έτσι ξεκινάμε, όπου ο Βασίλης μου λέει, Δεσποινάκη, τρία χρόνια σε μαζί μου, πάρει και δύο τραγούδια. Έχει το Γιάννης Πάριος, έτσι, μαζί με τον Αχιλέα Θεοφύλου, δεν είναι όλα τυχαία. Έτσι. Το παρασκήνιο δηλαδή που θέλουν πολλοί να βλέπουν ότι υπάρχει. Είναι μια... κάτι απλό. Ναι, υπάρχει μια νοθρότητα και όλα αυτά. Λοιπόν, έγινε πολύ απλά. Έχει το Γιάννη, ακούει το τραγούδι, λέει καταπληκτικό. Γιατί να μην βοηθήσω κι εγώ ένα νέο άνθρωπο. Και έτσι ξεκινάει και γίνεται ένα πρώτο δίσκο. Εντελώς ομαλά και βατά. Δεν ξεκίνησα με κλειστά μικρόφωνα όπως κάνουν εδώ. Δεν βρέθηκα σε μεγάλες πίστες όπου τραγουδούσε μπροστά η πρώτη φίρμα, η δεύτερη, η τρίτη και εσύ απλώς εξυπηρετούσες το πρόγραμμα των 11 με 11.30. Κάνεις τέτοια.
Μην ακούσει τι κάνει τέτοια. Ξέρεις τι, δεν είναι ότι τα κάνει ο Δημήτρης. Εδώ στα πράγματα στην Αθήνα είναι λίγο διαφορετικά. Υπάρχουν συνεργασίες καλλιτεχνών 3, 4, 5 πόσοι μαζεύονται σε κάθε μαγαζί. Και δεν υπάρχει χώρος, ούτε χρόνος για τον μικρό τραγουδιστή. Στη Θεσσαλονίκη είναι αλλιώς. Είναι αλλιώς. Τι αλλιώς είναι. Στη Θεσσαλονίκη, πέρα από. Καταρχήν τα παιδιά που συνεργάζονται μεταξύ τους, εντάξει τώρα, και να υπάρχει ένα πρώτο δεύτερο όνομα, υπάρχει χρόνος για όλους να φανούν. Ο Βασίλης Καράς είναι από, δούλευε συνήθως μόνος του στη Θεσσαλονίκη, ή έπαιρνε δίπλα του και μια κοπέλα, μια γυναίκα, έτσι. Οπότε όλο υπήρχε ο χρόνος να κάνεις οτιδήποτε. Τι λέει όλα αυτά που λέει. Και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, όταν είναι μεγάλο το σχήμα, οι μικροί τραγουδιστές είναι αδικημένοι. Ναι. Τα ίδια είναι παντού. Αλλά δεν υπάρχουν όταν είναι ένα ή δύο ονόματα, δίνεται ευχαίρεια και στα νέα παιδιά τα άλλα να φανούν και να τραγουδήσουν και πρώτο και δεύτερο πρόγραμμα. Και να σου πω και το άλλο. Ότι ο Βασίλης Καράς, να πω και το άλλο, και ότι ο Βασίλης ο Καράς είναι από τους καλλιτέχνες που εγώ, αν μη τι άλλο, εκτιμώντας πια, αφού έφυγα από την αγκαλιά του και πέρασα τα διάφορα στην Αθήνα, εκτίμησα ότι είναι από τους λίγους, δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλοι, που βοηθάνε τα νέα παιδιά. Σου δίνει χρόνο, σου δίνει πράγματα που θες μες στο πρόγραμμα για να φανείς. Δεν το κάνουν αυτό πολύ. Συμφωνώ. Εσύ το κάνεις. Το κάνω. Και έχω απόδειξη. Σου, μα έχω απόδειξη τη ΣΤΟΑ. Βες μου. Όποιος είδε το πρόγραμμα στη ΣΤΟΑ, κατάλαβε ότι τραγουδάω το ίδιο με τη, τραγουδούσα το ίδιο με τη Σαμπίνα, με την Εύη Σαρίδη, με τον Σπύρο Σπυράκο. Δεν κάνουν αυτό που λες τώρα. Ποιο? Μήπως φταίνε λίγο και οι μεγάλες φίλες που δεν κάνουν αυτό που είπες τώρα. Τραγούδια, κομμάτια σε ένα πρόγραμμα. Δεν γίνεται όταν είναι τέσσερα ονόματα όπως ήμασταν στην Εραίδα το χειμώνα. Δεν μπορείς να δώσεις χρόνο στα παιδιά αφού δεν έχουμε χρόνο για τους τέσσερις. Άρα παίρνεις λίγα παιδιά και ξέρουν αυτά τα παιδιά ότι θα πούνε ένα-δύο τραγουδάκια και θα κάνουν σε γοντά. Η Σοφία Ιβόσου. Εγώ ήμουν με μια δισκογραφική δουλειά, πρώτη βέβαια, που δεν είχε ακόμη υψηλό σκάση, χοντρο σκάση, πάντων. Στον The Rocks που ήρθες και είδες το Enough is Enough. Ναι. Ήτανε μία φάση η οποία έγινε καθαρά στο φιλότιμο της Σοφίας, η οποία μου λέει, Σπουνάκη, δεν θα φανείς στο πρώτο πρόγραμμα ιδιαίτερα, θα βγεις να πεις πριν την Ελίνα την Κωνσταντοπούλου, δεν υπάρχει τίποτα κι αυτά. Δεν θα καταλάβαινε κανείς το αν έχω εγώ φωνή ή όχι. Όποιος και αν ερχόταν στον The Rocks, αν δεν έλεγε το Enough is Enough. Η οποία Σοφία μου λέει, έλα δες να κάνουμε ένα ντουέτο, διάλεξε ποιο θέλεις εσύ. Και τι λέω, θες να πούμε αυτό, μέσα μου λέει. Και το κάναμε. Αυτό είναι λεβεντιά. Κατάλαβες. Δεν το κάνει ο καθένας. Α, εύκολα σου ήταν δηλαδή εσένα τα πράγματα. Ναι, αυτού. Αυτό Θεό. Είδες. Καλά, έχεις δίκιο του. Από άλλη εκεί γύρει πιο εύκολα τα πράγματα πια. 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 Αλλά και οι δυο με χιλιά θεοφύλου ξεκινήσατε. Ναι, και οι δυο με χιλιά θεοφύλου. Σημαντικό. Διαφορετικές γενιές. Πόσο χρόνο είναι, αν επιτρέπετε. Στα 27. Μην τα λες την ηλικία σου, Χριστιανή μου. Πες 20. Γιατί μετά από 20 χρόνια ήταν πια πολύ αργά να τα πάρεις πίσω. Είμαι το 73. Σας έπεισα. Πάνω στον Παρμπαλιά, δηλαδή. Πάνω στον Παρμπαλιά. Πάνω στον Παρμπαλιά. Στη Θεσσαλονίκη γεννήθηκες, έτσι. Όταν εγώ πήρα το βραβείο το 1973, δεν έχεις τέλος Παρμπαλιά, τότε γεννιώσουν αυτό λέμε. Αλλά μην το λες, γιατί ήταν παιδί θαύμα τότε. 8 χρονών το πήρε το βραβείο. Ήταν σαν τα καλουτάκια. Μόλις είχα βγάλει τους προσκόπους. Εντάξει, δεν είμαι και 100 χρονών που λέει η Βλαχοπούλου στην ταινία. Δεν είμαι 100 χρονών πια που είναι να την παλευτεί ο Βογιατής. Αυτό που λέει ο Αυλονίτης και τη Βασιλιάδου που λέει στην Ιδομπούση Στοιχείας. Είναι μεγάλη η αδελφή σου που έγινε κάπου. Λέει μεγάλη, μεγάλη. Δεν έχεις ότι Πελοπόννησο. Ναι, δεν έχεις ότι Πελοπόννησο, ναι. Σωστά. Λοιπόν, φέτος το καλοκαίρι είσαι στον Πιο Μπίο. Ναι, είμαστε στον Πιο Μπίο μαζί με τον Γιώργο Μαζονάκη. Και μόνο που ήσουν. Στο Σοουσέντερ. Το Σέντερ και το πέρυσι το καλοκαίρι στο. On the Rocks. On the Rocks. Καλές συνεργασίες είχες πάνω μέχρι τώρα. Στο οποίο μπήκε με ποιους είσαι. Με τον Γιώργο Δωμαζονάκη, την Ελένη την Καρουσάκη, την Κατερίνα την Θωμαίδου και την Ανά Παναγιώτη και πολλά άλλα νέα παιδιά. Σε ένα πρόγραμμα στη Τίλη Τραλαλά και χαρούμενο. Ένα σε ένα πρόγραμμα καθαρά ελληνικό, δεν έχει καθόλου ξένα, ούτε χορευτικό, ένα. Ούτε ένα. Τι κρίμα, μα είναι μαγικά το Θεό να μπλε ένα ξένο τραγούδι με τη φωνή. Θα τους επιβάλλουμε. Να το επιβάλλεις πάρα πολύ. Ναι. Και? Και περνάμε ωραία. Είπες, περνάμε ωραία οι άνθρωποι. Πού είναι ακριβώς τον πύργο, εξηγήστε μου. Είναι παραλία. Πού είναι τα παλιά δειλινά. Ακριβώς δίπλα έχει ένα θερινό μικρό. Δεν είναι τα παλιά δειλινά αυτά. Τι είναι, τα καινούργια, τα νέα δειλινά. Ναι, ναι. Είναι στα νέα δειλινά. Στα νέα δειλινά δειλινά. Είναι κολλημένο, θα το δει ο κόσμος. Μα πού είναι κολλημένο. Κάνω και εγώ διαφήμιση. Ναι, ναι, ναι. Εκεί που παραλία. Είναι
η γλυκερία, ο Βαγγέλης. Ναι, μωρέ, εύκολα. Ναι. Μα εκεί ήταν τα παλιά, τα νεύρινα. Μπράβο, υπάρχει τα νεύρινα, δίπλα ένα θερινό μαγαζί, μικρό. Πάρα πολύ ωραίο. Που λέγεται Bio-Bio. Δεν ξέρω πολύ. Και έγινε το πρότυπο σου σε ένα. Κοίταξε να δεις, θαύμαζα πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Πρότυπα, δεν είχα πρότυπα. Δεν είπα, όταν μεγαλώσω θέλω να τραγουδάω και να γίνω σαν κι αυτόν. Δεν το είχα. Που όταν ήμουν στην επαρχία, στην Καβάλα, από που είμαι, οι φιλοδοξίες μου ήταν να μπω σε ένα πανεπιστήμιο. Ναι. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι μεγάλωσα έχοντας στο μυαλό μου κάποια ιδάρματα. Αλλά σαφώς και λάτρευα φωνές, σαν τη Χαρούλα Αλεξίου, τον Δημήτρη τον Κοντολάνθο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Όχι, ειλικρινά ο Δημήτρης είναι από τις λαϊκές φωνές που μου αρέσουν. Μου αρέσουν. Τώρα. Είναι γι' αυτό που έλεγες πριν. Καθαρό έμος, λαϊκός, εξευγενισμένος. Αυτό. Μου άρεσε πάντα. Δεν μου βγάζει, ξέρεις, κάτι. Είναι σκύλος που λένε. Ναι, κάτι βήτα. Ποτέ δεν μου βγάζει κάτι τέτοιο Δημήτρη. Γι' αυτό αρέσει ο σαν λαϊκός τραγούδι. Δεν μου λέει. Και είσαι και ζωή παίρνει. Δεν είμαι βαρύς. Και είσαι και ζωή παίρνει μια στην εμφάνιση. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, αυτό είναι. Εμποϊτάει. Τι εκπέμπει ο καθένας. Δεν μου λες. Προηγουμένως είχα μια συζήτηση με τον Κοντολάζο και πάνω στο θέμα πόσο χρειάζεται η Μπουεσάρη. Mm-hmm. Νομίζω ότι εσύ είχες η Μπουεσάρη με το που ξεκίνησες. Είπα... Γιατί εντάξει, και ο Καλάς και ο Θεοφύλλο. Όχι, Μπουεσάρη. Μην μπλέκουμε τα πράγματα. Συμβουλές τις δώσανε. Η Μπουεσάρη σημαίνει άλλα πράγματα. Σου είπα όπως στην Αμερική και στην Ευρώπη να σε πάρει να σε χτίσει από την αρχή. Να σε δει, θα κινηθείς, τι θα κάνεις, τα πάντα. Εδώ είναι φίλοι που μας λένε πέντε γνώμες και λέμε ποιο είναι το σωστό. Άραγε. Γι' αυτό κοιμάμαι 8 ώρα το πρωί κάθε. Κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ. Μετά τη δουλειά. Πολλά, ε? Σκέφτομαι. Σκέφτομαι. Τι πρέπει να... Εγώ είμαι μπρεζάρος του εαυτού μου. Ναι, ναι, έτσι. Τι θα κάνω, τι πρέπει να κάνω, πώς πρέπει να κινηθώ. Ενώ. Άλλα ονόματα, τα μεγάλα ονόματα. Όπως στην Ελλάδα, είπα, όχι στην Ελλάδα. Α, έξω. Στην Αμερική και Ευρώπη. Έξω και μεγάλα εθνικά ονόματα έχουν μπει. Βεβαίως. Από την αρχή. Από την αρχή. Είναι παράγον τη δημιουργία. Εσύ θα άκουγε έναν μπρεζάριο. Επαγγελματία, μη, γιατί το ξεχώρισα πριν και λέω, αν είναι επαγγελματίας και έχει παραδείγματα και αυτά και έχει γαλόνια άνθρωπος ότι έχει κάνει πέντε πράγματα, κάτσε. Θα τον ακούσεις. Πώς θα πειθώσουν για την γαθότητα των προθεσεών του και δεν εμπιστευόσουν. Από τι. Μα νομίζω ότι γίνονται κάποια συμβόλαια κιόλα. Τι συμβόλαια τώρα, τι. Δηλαδή πώς εμπιστεύομαι έναν συνθέτη που πάω και παίρνω τραγούδια. Με τα προηγούμενα τραγούδια. Το ίδιο θα βλέπα και σε εκείνον. Δεν υπάρχει όμως προς το παρόν νέος παρελθόν και εγώ, στο είδος. Νέος και εγώ, νέος και βρεσάριος. Κάτσε βέβαια. Στην Ελλάδα. Ναι. Θα φανεί αν είναι. Θα φανεί από την εξυπνάδα του. Θα με πείσει, θα με βάλει κάτω να μου πει πέντε πράγματα. Σωστά, να τα δω κι εγώ τι είναι σωστά και θα πω αυτός ο άνθρωπος ξέρει. Επειδή υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει αυτή τη δουλειά κατά καιρούς. Και κάποιοι από αυτούς την έχουν κάνει και πάρα πολύ καλά. Να μην πούμε ονόματα. Οι περισσότεροι την έχουν κάνει άσχημα γι' αυτό. Να μην τα πεις μετά, δεν καλό ή άσχημα. Οι περισσότεροι ασφαλώς την έχουν κάνει άσχημα. Αλλά κάποιοι την έχουν κάνει πολύ καλά. Και έχω δει μπροστά μου σε αυτούς που την κάνουν καλά τη δουλειά να μην τους ακούνε τα πολύ μεγάλα αστέρια. Λάθος. Λάθος. Ο κάθε άνθρωπος γεννιέται για να κάνει μια δουλειά, πιστεύω. Πολύ καλά. Μπορούμε να κάνουμε μια δουλειά όλοι μας πολύ καλά. Τέλος πάντων. Ας μην επεκταθούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε όλες τις δουλειές. Πάντως θα εμπιστευόσαστε και οι δυο σας. Εγώ όχι. Εσύ όχι. Τι όχι. Δικαιωμάτης. Α, δεν μου αρέσει αυτό. Και λέει γιατί όχι. δεν υπάρχει κανείς, εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω. Αν υπήρχε κάποιος ο οποίος θα ανέπιθε, ναι, αλλά... Αυτό είναι. Αισθάνεσαι αυτά, Ρίκης. Είναι το πτυχίο. Έτσι. Είδες και αυτό. Ναι, εγώ μηχανικό αυτοκινήτων μηχανή σχολεία κλείνει τι πτυχίο να πάρει. Οι λαϊκοί τραγουδιστέ δεν θέλουν πανεπιστήμια. Δεν θέλουν. Εσύ, γι' αυτό να γιοήσει αμέσω το ενάφιζε να. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, παίζει να τραγουδίσει και το Νιγιόρκο. Να βγάλω λοιπόν ένα δίσκο. Σε ένα κομμάτι, γιατί με διαφωνία να μην κρατήσει μέσα στον χρόνο. Έλα, μωρέ, για να ξέρει πόσε καταπληκτικέ φωνέ υπάρχουν στην Ελλάδα. Όχι, δεν είναι και τόσε πολλέ. Τραγουδίστριε που θα τραγουδούσαν επίση το ενάφιζε. Δεν νομίζω ότι γενικά στην Ελλάδα ελληνική πραγματικότητα αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλέ. Κοπέλες που να τραγουδάνε με τη δική σου φωνή τα ίδια που τραγουδάς εσύ και να έχουν το σώμα σου και τη μούρη σου. Ορίστε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει, το δώσω γνώμη δηλαδή. Δεν ξέρω αν θα κάνει μια μεγάλη καριέρα, γιατί. Αλλά νομίζω ότι δεν κάνει, γιατί ήδη έχει κάνει σουξέ. Από το μυαλό σου εξαρτάται. Από το μυαλό τη έχει κινήσει και από χιλιάδιο, αλλά εγώ μπορώ να σου πω ότι είσαι 10 πρώτο νόμο, το που άφωνα. Πάλι που μιλούσαμε πιο πριν και σου λέω δεν αρκεί το ταλέντο. Α, βέβαια. Α, βέβαια. Γι' αυτό έλεγα παραδέχομαι όσους μπορέσαν και κάνανε κάποια πράγματα, διότι είχαν μυαλό. Με ποιους θες να συνεργαστείς εσύ? Δισκογραφικά. Δισκογραφικά, σε πίστες.
Ναι, πάρα πολλούς. Με τον Σταμάτη Πανουδάκη, με τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, με... Είδες το ελαφρό είναι η κοπέλα. με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου. Αφού αυτό την αντιπροσωπεύει. Στην σκηνή... Ναι, του εντέχνου, κανονικά. Στη σκηνή καλές συνεργασίες να υπάρχουν, παρασκηνιακές. Ναι, με τον Βασιλικά από ό,τι μας είπε πέρασε πολύ καλά. Με την Κέντρη Καρπή επίσης. Με την Κέντρη Καρπή. Πασχάλη με την Πόσου μου έκανε ολόκληρο η αυτή. Και με τον Πασχάλη. Ο Πασχάλης ναι. Έτσι χαίρεσε ο καλός συνεργάτης. Ο Δάκης μόνο ήσουν με τον Χρήστο τον Νικολόπουλο και έχει γίνει να πεις. Εντάξει, καλά σου έχουν έρθει. Φτούνα, λες, έβαζε μια μαδαρματόχαντο και αυτό. Εσύ θα κάνεις οικογένεια. Κάποια στιγμή θα το ήθελα πολύ. Γιατί το βλέπεις έτσι? Γιατί κοίταξε, αυτή τη στιγμή για μένα η οικογένεια είναι παιδιά, έτσι. Δεν νοείται. Θα τα παράταγες όλα για δύο παιδιά? Αυτή τη στιγμή όχι. Και δεν νομίζω ότι θα τα παρατούσα γενικότερα. Είδες. Μια γενιά. Τα κορίτσια σήμερα. Σωστά σκέφτεται. Ναι, το ξέρω. Το όμως συμφωνώ μαζί. Για πες μου, για πες μου. Ναι, θα ήθελα... Θα... καριέρα. Κάποια στιγμή, ναι, αν... έχω κάτι πίσω μου και μπορώ να αντέξω 1-2 χρόνια απουσίας από αυτό το χώρο, θα κάνω και ένα παιδί. Κάνεις τα θεμέλια, τι της λες, θα αρχίσεις την καριέρα. Ακριβώς, δεν μπορώ τώρα να φύγω. Τώρα την καριέρα, το αν τα όρεξα για να τώρα, δεν κρατιέται. Θα μια φουσκωμένη γυλιά. Γιατί με το λες, για διαφημιστικούς λόγους πάντως, θα είναι σούπερ. Ναι, θα βγω και σαν την Ντέμι Μουρ και έτσι είμαι. Φωτογραφία εξώφυλλο. Εξώφυλλο, το χειμώνα εκεί. Τα αλήθεια, πόσα τέτοια θα κάνεις για την καριέρα σου? Θα κάνεις κάτι τέτοιο? Καθόλου, τίποτα. Θα βγάζεις μια φωτογραφία έγκυος? Τίποτα. Όχι, άσονα καθόλου. Ούτε έγκυος, ούτε κλάπινγκ και όλα αυτά και φωτογραφίουλες με διάφορους κάνω. Και με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ το θέμα με τον κίτρινο τύπο, τα λιβελογραφήματα, όλα αυτά που με πιάνουν στο στόμα τους κατά καιρούς, χωρίς να δίνω αφορμές. Και με θέλουν πότε με τον ένα και πότε με τον άλλον. Είμαι έξαλλη. Με ποιον, δεν έχω διαβάσει τίποτα. Α, δεν ξέρω. Με τσομπολιά δεν ασχολούμαι. Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων. Κοινώς, η προσωπική μου ζωή δεν αφορά κανέναν και δεν τη βγάζω προς τα έξω. Ούτε οι προσωπικές μου στιγμές. Να βγω αυτή τη στιγμή γυμνή έξω με το μωρό μου έτσι, αυτά δεν. Δεν θα το έκανα για ποιους λόγους εμπορικούς. Θα θέλω να προκαλώ... Ναι, φαντάζομαι όχι για λόγους αισθητικής. Ναι, όχι για λόγους αισθητικής, αλλά ούτε κεντρικότητας τέλος πάντων, έτσι. Προτιμώ να προκαλώ με τα τραγούδια μου, με μια συνέντευξη, με οτιδήποτε άλλο. Τι θα έλεγες μια συνέντευξη να προκαλέσεις? Εσύ δεν προκαλείς ποτέ, εσύ. Δεν συζητάω, πρώτη φορά που κάνουμε εκπομπή. Δεν ξέρω, μπορεί να προέκυπτε από μια συνέντευξη που να έλεγα κάποια πράγματα που να ήταν... αληθινά και προκλητικά συνάμα. Ωραία, πώς είσαι στον έρωτα? Όχι, όπως ούτε σεξ, στον έρωτα. Πιστή, πολύ. Μονογαμική. Εσύ είσαι? Το έχω αποδείξει. Αυτό δεν το έχω αποδείξει. Τα τελευταία χρόνια. Όχι, επειδή παντρεμένος είσαι. Δεν είναι παντρεμένη, δεν είναι και απαραίτητα μονογαμική. Χειρότερη. Ψέματα, ψέματα, μην τον ακούτε. Έχω δει εγώ παντρεμένους. Οι παντρεμένοι είναι χειρότεροι. Η Άσονα εδώ, εδώ με καλύπτει η φορά να μιλήσει που είχε παντρεμένους. Επικίνδυνοι οι παντρεμένοι. Δεν σου λέω, άρα εγώ είμαι σωστός. Α, όχι, ορισμένοι είναι αυτοί που δεν γιορτάζουν ποτέ. Συγγνώμη. Όχι, ένα μικρό διάλειμμα και πιστεύω αμέσως. Να είμαστε πάλι. Κοντολάζος, Βανδύ. Το Βανδύ είναι αθηνό? Όχι, είναι ψεύτικο. Είναι κάλπικο. Κάλπικο. Σαν τη Λίωρα. Είναι κάλπικο διότι όταν ξεκίνησα να τραγουδώ ήμουνα στο δεύτερο έτος της φιλοσοφικής και θεωρούσα ότι θα το κρατήσω αιώνια κρυφό από τους γονείς μου, οι οποίοι όταν το έμαθαν φυσικά και έγιναν έξαλλοι. Έξαλλοι. Κόρη μας από φιλόλογος, τραγουδίστρια. Η οικογένειά σου είναι μια ευκατάστατη οικογένεια? Όχι, όχι, καθόλου. Ο πατέρας μου ήταν εργάτης, είναι εργοστάσιο, μητέρα μου οικιακά, τίποτα. Παρ' όλα αυτά σε σπούδασαν. Ναι, βέβαια. Ναι, γέλα, γέλα, λέγε. Και πώς ήταν το πανικό σου όνομα? Και Μαλαία. Μαλαία. Ωραίο είναι το Μαλαία, δεν είναι άσχημο. Είναι συναφές και με κάτι άλλο. Το οποίο το έμαθα όταν ήρθα εδώ, δεν ήξερα. Εντάξει, τελικά κράτησα το Βανδύ. Το κοντολάζεις. Καθόλου έδικο, βέβαια. Είναι αληθινό.
βέβαια, γιατί... Δεν έχει... μπορούσε να ήταν. Ναι, δεν αλλά... Ωραία, ξέρεις, πολύ καλύτερα, αλλά δεν έχει σημασία αυτό, εντάξει. Πες μου ότι θα σχεδιάσω από εδώ και πέρα, τι θες να κάνεις, τι ετοιμάζεις, πότε θα βγουν οι δίσκοι, θα κάνεις το χειμώνα. Ο δίσκος είναι νεογνό, ακόμη είναι, έχει κοντά δύο μήνες που βγήκε. Το χειμώνα δεν ξέρω. Πώς λέγεται? Εσένα περιμένω. Μάλιστα. Το χειμώνα ακόμη δεν ξέρω τι θα κάνω. Ευελπιστώ να πάμε πολύ καλά φέτος το καλοκαίρι. Σε αρέσουν εσένα γενικά αυτά τα νεανικά σχήματα από τους διάφορους μαζί που λένε τα διάφορα. Δηλαδή. Όπως αυτό το B&B. Που είναι νέα παιδιά, είναι μαζεμένα μια ομάδα και τραγουδάνε όλα τα δουλειά. Ναι, ξέρεις τι, η πρώτη φορά συνεργάζομαι έτσι με τόσο νέα παιδιά. Συνήθως ήταν ο Βασίλης ο Καϊράς, ήταν... Η γιαγιά. Ναι, με νέα παιδιά, δηλαδή είμαστε όλοι νέα παιδιά, δεν υπάρχει κανείς. Είσαστε νέοι και στην ταυτότητα. Ακριβώς αυτό εννοούσα και στη δικογραφία και στην ταυτότητα. Εσύ πες μου τώρα τι ετοιμάζεις. Εγώ έχω τρεις μήνες που κυκλοφορώ, χωρίς κανόνες. Καταπληκτικό τραγούδι το χωρίς κανόνες. Κώστας Τουρνάς, Εύη Ντρούτσα. Για είναι μεγάλος από το μέσα, δεν το συζητάω, ρε. Είναι... Και Νίκος Τερζής, Αντώνης Παπάς. Και είναι και κύριος, ο Τουρνάς. Ναι, είναι πολύ συγγνώμη. Στον χώρο είναι από τους πιο κύριους και με ήθος και εκτελώς. Ναι, είναι τριωμήνων ο δίσκος, πάει πάρα πολύ καλά. Και σιγά σιγά αρχίζουμε και ψάχνουμε τα επόμενα. Διότι όπως έλεγα και πριν, υπάρχει πρόβλημα στίχου, υπάρχει πρόβλημα τραγουδιών. Όχι, σκέφτομαι το καλοκαίρι αυτό, αν θα κάνω αυτό που σου είπα στη Βάρκιζα, αν γίνει αυτό το μπουκέτο και βλέπουμε λίγο χειμώνα. Παιδιά, εγώ σε εύχομαι και στους δυο να σκίσετε και στα μπιαμπίο και στις Βάρκιζες. Και εσύ να είστε καλά, ευχαριστούμε που μας κάλεσες. Να πάτε καλά και καλή επιτυχία στην εκπομπή σου, καλή μεγάλη επιτυχία και να είστε αξιοπρεπείς πάνω απ' όλα. Αυτό το εύχομαι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί εντάξει, φωνές έχετε, ονόματα έχετε, να κρατήσετε την αξιοπρεπειά σας και δύο, γιατί είναι πολύ δυσέβοητο είδος στο χώρο σας, νομίζω. Όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας.